Και ξαναγυρνάμε στο θέμα της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Ινωμένων Πολιτειών της Αμερικής για να δούμε τι λέει, τι περιμένει μάλλον η ελληνική πλευρά. Έχει το ρεπορτάζ, έχει τις πληροφορίες η Αλεξία Τασούλη. Και επειδή βρισκόμαστε πόμπι στο παραπέντε τη υπογραφή τη Ελληνοαμερικανική Συμφωνία, η Αθήνα από αύριο θα έχει στα χέρια τη δύο έγγραφα. Το πρώτο θα είναι ένα νομικά δεσμευτικό κείμενο, αυτό τη Ελληνοαμερικανική Συμφωνία, όπου εκεί συγκεκριμένα θα αναφέρονται οι τέσσερι τοποθεσίε όπου θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί ω βάσει για τα επόμενα πέντε χρόνια. Το άλλο κείμενο είναι η επιστολή του Μπλίνκεν η οποία δεν είναι νομικά δεσμευτική, ωστόσο έχει βαρύτατη πολιτική σημασία. Και εδώ, όπω μου έλεγαν οι Έλληνε διπλωμάτε, οι Αμερικανοί πιο απελευθερωμένα θα μπορούν Να μιλήσουν για τον σεβασμό τη κυριαρχία τη Ελλάδα, για τα κυριαρχικά δικαιώματα τη Ελλάδα και να κάνουν λόγο και για κοινέ ασκήσει σε ελληνικά νησιά στο μέλλον. Αλλά επίση, όπω μου τόνιζαν οι ίδιοι διπλωμάτε, εάν υπάρξει ένα θερμό ελληνοτουρκικό επεισόδιο και οι Αμερικανοί θέλουν να εμπλακούν, να βοηθήσουν, λίγη σημασία έχει αν υπάρχουν νομικά ή όχι δεσμευτικά κείμενα. Σημασία θα έχει η βούληση των Αμερικανών να βοηθήσουν την Ελλάδα να ξεπεράσει μια ενδεχόμενη θερμή ελληνοτουρκική κρίση. Υπόπι. Σα ευχαριστούμε πολύ.